Δειλά-δειλά οι αγορές για το πασχαλινό τραπέζι άρχισαν. Με τους κρεοπόλεις να διαβεβαιώνουν πως οι τιμές στα κρέατα κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας. Στις υπεραγορές το αρνί και το ρύφι διατίθεται από 5,29 έως 5,79 ευρώ το κιλό, ενώ στα κρεοπολία πολλούνται πιο ακριβά. Κύριε Κούντουρε, έχουν αρχίσει οι αγορές για τα πασχαλινό τραπέζι? Δειλά-δειλά ξεκίνησε ο κόσμος και να ρωτά, να παραγγέλει. Έλατε να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές για το κατσικάκι, αλλά και για το αρνί. Το κυπριακό, το φρέσκο, το μικρό, το αρνάκι κυμαίνεται γύρω στα 9 ευρώ το κιλό. Το πιο μεγάλο είναι 7 ευρώ το κιλό. Έχω αγοράσει αρνάκι, αγοράσαμε σε φταλιές και κάποια λουκάνικα. Ωραία. Τις τιμές πώς τις βρίσκουμε? Πολύ καλές. Το πασχαλινό τραπέζι βέβαια δεν μπορεί να λείπει η παραδοσιακή φλάουνα, της οποίας η τιμή ανέρχεται στα 8,95 το κιλό. Το πολύτικο τσουρέκι που βρήκαμε σήμερα εμείς είχε την τιμή των 2 ευρώ και 75 σεντ. Και ενώ οι τιμές των κρεάτων έπιασαν πάτο, την ίδια ώρα οι τιμές των λαχανικών έφτασαν στα ύψη. Η ντομάτα από 1,50 το κιλό έφτασε στα 2,50, όπως κατέγραψε και η κάμερα του Α. Η τιμή για τα αγκουράκια ανέρχεται στο 1 ευρώ και 40 σεντ. Ό,τι κοιτάζω, είναι άσχημες οι τιμές. Όλα πάφτινα. Τι θα προτιμήσουμε, κατσικάκι, αρνάκι? Ποικιλία. Και από τα δύο. Και από τα δύο, ποικιλία. Εγώ ακόμα προς το παρόν όχι, δεν αγόρασα τίποτα. Περιμένω μέχρι αύριο μεθαύριο. Φλαούνες θα φτιάξετε εσείς ή επειδή είναι καλές τιμές? Όχι, θα πάρω έτοιμες, δεν θα φτιάξω εγώ. Καλό Πάσχα και καλές αγορές.